Γεια σας, γεια σας. Πέμπτη, το Champions League μας αποχαιρετά προσωρινά για να επιστρέψει σε λίγες ημέρες ξανά στη ζωή μας. Αλλά οι BetBuilders είναι εδώ, καθώς η αθλητική δράση και κυρίως η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματά. Σπουδαίες αναμετρήσεις για το Europa League, για το Conference League σήμερα. Έχουμε και EuroLeague και πρώτα σκηνοθέτη έχουμε. Έτσι για να σας δώσω το τυράκι το τι θα συζητήσουμε. Δεν έχουμε για ακόμα μια φορά Γρηγόρη Ατρίδη, γιατί ο κύριος, τώρα τι να πω, η λέξη τουρίστας νομίζω ότι δεν μπορεί να περιλάβει τα όσα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στη φετινή σεζόν. Και καλά δουλεύει τώρα, καταλαβαίνετε, Θεσσαλονίκη κτλ. Αλλά από το να τα λέω μπροστά του, να τα λέω πίσω του, πάμε να τα πω μπροστά του. Πού είναι ο Γρηγόρης? Αδερφέ μου, φίλε μου, τι κάνεις? Τα καλύτερα, έλεγα. Καλά, καλά, καλά. Πάλι τα καλύτερα. Καλησπέρα, όλα μαζί. Γεια σας, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη. Παραμένω εδώ για λίγες ώρες ακόμα. Επιστρέφω, Αλέξανδρε. Ναι, το βρήκες στον δρόμο της επιστροφής, ε. Ναι, ναι. Θα σε λυπηθούμε δηλαδή τώρα, έτσι. Σκληρή δουλειά, η οποία έρχεται στο Open Sport Σαββατοκύριακο. Βέβαια, ναι. Και σε εκπομπές του Open. Έχω αφήσει όλες τις πετσέτες κάτω από το γραφείο σου. Όλες τις πετσέτες τις μάζεψα, τις έχω αφήσει κάτω από το γραφείο σου. Για να σκουπιστείς με το που έρθεις, να φύγει ο υδρότας, να είσαι ξεκούραστος και να συνεχίσεις την καλή δουλειά. Άκουσα την εισαγωγή σου και παρότι έχω άλλο ρόλο μονίμως, θα πω συγχαρητήρια στο σκηνοθέτη αυτής εδώ της εκπομπής και αυτής της αθλητικής εκπομπής του Open. Ναι. Ο οποίος καλά που υπάρχει και έχουμε μπασκετική επιλογή. Βέβαια. Καλά που υπάρχει. Βέβαια. Καλά που υπάρχει. Βέβαια. Θα κάνουμε εμείς τους μάγκες πάλι, ξέρεις τα γνωστά. Νομίζω ότι οι Bet Builders σε αυτό το επεισόδιο, το επεισόδιο της Πέμπτης, θα σταθούν σε πρώτη φάση στις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο Europa και στο Conference, έτσι δεν είναι? Europa League. Και πάμε με το ζευγάρι που μας δικαίωσε την περασμένη εβδομάδα. Θα θυμάστε, οι πιστοί φίλοι αυτής της εκπομπής, και όσοι δεν είστε πιστοί να γίνετε, ότι την περασμένη εβδομάδα περάσαμε μια εκπληκτική απόδοση που ξεπερνούσε το 4, το να κερδίσει δηλαδή η Μονακό στην έδρα της Bayer Leverkusen. Πριν δούμε την κάρτα, να κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό, λίγο σύντομο. Βέβαια. Τι σκάνδαλο είναι αυτό με το πρώτο γκολ της Μονακό. Ναι, ναι, ναι. Τι φάουλ έχει γίνει στο Γραντέτσκι πάνω, ξεκάθαρο. Αφού μετράει ναι. Και μας κάνει, μας κάνει. Αυτό. Απλά ναι. Δεν γίνεται το 2023 με VAR σε ευρωπαϊκή διοργάνωση να μην δίνεται φάουλ αυτό εδώ. Ναι. Δηλαδή, απίστευτο. Είναι απίστευτο. Προχωράμε όμως. Προχωράμε. Μπράβο, ναι, μην το πολύ συζητάμε γιατί ξέρεις τι γίνεται. Εμείς ασχολούμαστε με αυτό το ζευγάρι, αλλά δεν πάμε να ψάξουμε τον νικητή και την ομάδα που θα περάσει. Πάμε με το θέαμα που μας αρέσει πολλές φορές να πηγαίνουμε. Πάμε λοιπόν με την αναμέτρηση της Μονακό και της Bayer Leverkusen στις 8 παρατέταρτο η σέντρα σήμερα για το Europa League. Επαναλαμβάνω, επαναληπτικός της αναμέτρησης προηγούμενης εβδομάδας. Και πάμε με το over 2,5, το να μπουν δηλαδή τουλάχιστον 3 γκολ και από τις δύο ομάδες μαζί. Και ας περάσει η καλύτερη, δεν μας νοιάζει, ας έρθει 0,68, 0,4, δεν μας νοιάζει. Να μπουν 3 γκολ θέλουμε εμείς και βάζουμε τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι του κανάπε. Σωστό, σωστό. Και δεν πήγε και καθόλου άσχημα, είσαι πολύ καλά πήγε. Η επιλογή που κάναμε και οι επιλογές που κάναμε στην εκπομπή της Τρίτης και πήγαμε με τα γκολ και με το θέαμα και ξεγλιστρήσαμε από σημεία. Τώρα εδώ είχαμε δει και στην κάρτα μας ότι 2-3 έχει έρθει η αναμέτρηση στη Γερμανία. Mm-hmm. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι φωτογραφικό για ένα σενάριο ποδοσφαιρικό που θα θέλαμε να δούμε και σε αυτή την απόψινη αναμέτρηση. 4-5 πιο πρόσφατα εντός των Μονεγάσκων έχουν τελειώσει με over 3,5. Over 3,5, έτσι. Όχι over 2,5, over 3,5. Σωστή η διευκρινήση. Ακόμα καλύτερα. Δεν τα λυπούνται τα γκολ. Δεν τα λυπούνται τα γκολ. Και σε μια αγαπημένη μας έκφραση, Αλέξανδρε, η οποία πρέπει να επιστρέψει και να είναι μόνιμα στα χείλη μας, το line στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε επιλέξει είναι στα 2,5 γκολ. Εμείς πάμε με το over 2,5. Σε απόδοση θέλω να μου θυμίσεις τι ακριβώς παίρνουμε από αυτήν την επιλογή. Είναι αρκετά τίμια η απόδοση που προσφέρεται για τη συγκεκριμένη επιλογή. Στο 1,75 το να μπουν τουλάχιστον 3 γκολ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, μπορεί και στο 1,80 σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω πάρα ότι το συζητήσαμε και στην εκπομπή, την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στα παιχνίδια Champions League την εβδομάδα που διανύουμε, ότι οι δεύτερες αναμετρήσεις στα play-off και στην knockout φάση γενικότερα έχουν περισσότερα γκολ από την πρώτη συνήθως, αυτό συμβαίνει, καθώς κρίνεται η πρόκριση, οπότε και οι ομάδες αναγκαστικά και εμεί θα θέλουν να παίξουν πιο ανοιχτά. Το 2-3 της περασμένης εβδομάδας είναι δεδομένα οδηγός για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Δύο πολύ καλές επιθετικά ομάδες, και η Bayer Leverkusen και η Μονακό. Νομίζω ότι θα δούμε γκολ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και ωραίο παιχνίδι να το παρακολουθήσει κανείς και ωραία αναμέτρηση αν δεν σας αρέσει η δική μας επιλογή να συνδυάσετε πράγματα, να φτιάξετε ένα ωραίο bet builder, δηλαδή να αλοκάρετε το παιχνίδι, να πατήσετε το κουμπάκι και να δείτε τι συνδυάζετε από στοιχήματα και να πάρετε καλύτερη απόδοση σε 2-3 πράγματα μπορείτε να φτιάξετε. Και επίσης δεν ξεχνάτε ότι και τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο, το βλέπετε και στην πράξη,
άπειρες επιλογές από πολλές, την στοίχημα σε κάθε αναμέτρηση και όταν είναι το γεμάτο το κουπόνι και ακόμα και όταν έχει λιγότερα παιχνίδια. Πολύ καλές αποδόσεις και φοβερή επιλογή σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, γιατί αν με όλα τέλος πάντων δεν μπορείτε να βρείτε κάτι, μπαίνοντας στην αναμέτρηση βλέπετε αυτές τις επιλογές των σούπερ ενισχυμένων αποδόσεων. Κάποια θα σας κάνει κλικ, κάθε θα σας αρέσει, κάθε θα κρατήσετε. Ωραία. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις έχει και η σπουδαία αναμέτρηση που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Στο Old Trafford, μία εβδομάδα μετά το σπουδαίο ντέρμπι στο Camp Nou, θα αναμετρηθούν σήμερα στις 10 η Manchester United με την Barcelona. Πάρα πολύ σπουδαίο ντέρμπι. Ματσάρα. Οριακά μπερδεύεσαι που διαβάζεις δίπλα Europa League. Δύο ομάδες που τα έχουν πει σε τελικό Champions League, που έχουν τρόπαια Champions League στη συλλογή τους και που νομίζω την περασμένη εβδομάδα μας χάρισαν ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια μετά από πάρα πολύ καιρό. Το βλέπαμε και μαζί και πραγματικά δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από την τηλεόραση συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νομίζω ότι θα έχει και εδώ γκολ. Κάναμε φοβερή επιλογή καταρχάς της Τσικνοπέμπτης που ξεκινήσαμε βλέποντας, που μείναμε σπίτι τέλος πάντων, ξεκινήσαμε και μπορούσαμε να δούμε με αυτόν τον τρόπο και το παιχνίδι. Ναι. Παιχνίδι το οποίο όντως ήταν αναμέτρηση της Champions League και δικαιολόγησε και το ότι αυτές οι δύο ομάδες τα έχουν πει σε τελικούς. Αναμέτρηση η οποία αναδιαστήματα είχε πάρα πολλές φάσεις και από τις δύο ομάδες που έψαχναν το momentum. Ο κακός, ο χαμός. Ναι, και νομίζω ότι με βάση την εικόνα που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, που εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο άσος της Μπαρτσελόνα και τον εδικαιούτο από το 70 και μετά, σωστό, έχω την εντύπωση. Σωστό. Βέβαια, κάποιος θα πει ότι νωρίτερα υπάρχει αυτή η αμφισβητούμενη φάση με το πέναλτι, ότι μέχρι το 70 η United έφτιαξε και άλλες μια-δύο ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να τις δώσουν εκ νέου προβάδισμα. Όλα μπορεί να τα συζητήσει κανείς. Έχω την αίσθηση πάντως ότι η εικόνα και το σενάριο που είδαμε στο Camp Nou ενδεχομένως να εξηγεί και γιατί εμείς πηγαίνουμε σε αυτή την επιλογή σήμερα. Ναι. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Κοίτα, είναι πολύ καλή επιλογή, γιατί νομίζω και εγώ ότι δύσκολα είναι δύο ομάδες που δύσκολα να μην βρουν δίχτυα οι επιθέσεις που έχουν. Πάρα πολύ ποιότητα και στις δύο επιθέσεις. Νομίζω ότι την απόδοση του γεγονός ότι δηλαδή το να μπουν τουλάχιστον τρία τέρματα δίνει 1,90 συγκεκριμένη αναμέτρηση, την ανεβάζει το γεγονός ότι η Μπαρσελόνα είναι μια πάρα πολύ καλή αμυντικά ομάδα και ξέρει πώς να προφυλάσει την αιστεία της. Αλλά όπως είδαμε και στο Camp Nou την περασμένη Πέμπτη, και η Manchester είναι μια πάρα πολύ καλή επιθετικά ομάδα. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά ξαναβρίσκει ταυτότητα με τον Erik ten Hag στον πάγκο και νομίζω ότι δύσκολα οι άμυνες θα είναι αυτές που θα κρίνουν τη σημερινή πρόκριση και όχι οι επιθέσεις. Θέλω να μου πεις άλλη μια φορά από τον προπονητή της United. Erik ten Hag. Αυτός. Δεν υπάρχει αυτός. Να βάλω εγώ αστεράκι στο ότι η άμυνα της Μπαρτσελόνα, που όντως κοιτώντας κανείς τα νούμερα και τα στατιστικά είναι όπλο της, δεν το έδειξε κόντρα στη United, γιατί έχει απέναντί της μία ομάδα που είναι από υψηλότερης ποιότητας και επίπεδου πρωτάθλημα. Σωστό. Και το απέδειξε στο Camp Nou. Οπότε, εμάς το δικό μας σενάριο στο over 2,5 αυτό το εξυπηρετεί. Επίσης, έχει δεκάλεπτα τέταρτα που θολώνει η Μπαρτσελόνα αμυντικά, που τα πειράματα του Τσάβη απέναντι σε κανονικό αντίπαλο υψηλού επίπεδου δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Και αυτό συνέβη και στην πρώτη αναμέτρηση. Έπαθε ένα μικρό blackout και κάπως έτσι δεν έχει τη νίκη ή ένα προβάδισμα. Ναι. Θυμίζουμε, το έχεις κάνει πολλές φορές εσύ σωστά, ότι δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ. Ναι, ναι, και νομίζω ότι ένα δωράκι, η δική μας η πρόταση εδώ πέρα είναι στην κατηγορία ευκολά και το over 2,5 Άλεξ, πόσο δίνει? 1,90 και το γεγονός ότι δεν έχει εκτός έδρας γκολ νομίζω ότι αφαιρεί πολύ από το κίνητρο που πιθανόν θα είχαν οι δύο ομάδες. Ναι. Σε περίπτωση που ήταν 2-2 το πρώτο ματς, δηλαδή η Manchester μπορεί να έπαιζε πιο επιφυλακτικά στη δεύτερη αναμέτρηση. Σωστό, ξέρει σωστό. Τώρα εξ αρχής ότι πρέπει να κερδίσει αν θέλει να προκριθεί εκείνη στην επόμενη φάση του Europa League. Θα δούμε και το σημερινό μαζί. Στο λέω για να κάνεις τα κανονίσματά σου. Έρχομαι και θα δούμε την αναμέτρηση. Και επίσης ένα δωράκι από τη Θεσσαλονίκη πριν έρθω με το καλό και επιστρέψω. Ένα bet builder το οποίο θα μπορούσε να έχει μέσα το Lewandowski για scorer. Ναι. Είναι μια σκέψη μου. Και άλλη μία σκέψη είναι και το να πάτε με το Lewandowski μόνο του χωρίς bed builder. Μόνο του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Βλέπεις γκολ Lewandowski. Το άγγιξε, το άγγιξε την περασμένη Πέμπτη. Το άγγιξε εκεί στη σέντρα σου του Ραφίνια. Δεν τη βρήκε την μπάλα. Καλά, δεν ανακαλύπτω και την Αμερική. Όχι. Εντάξει, μην κορυδευόμαστε και μεταξύ μας. Μιλάμε για μια φοράκλα με άλλη σχέση με τα δίκτυα που δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων όσο χρόνο και να είναι, δεν επηρεάζεται και είναι πάρα πολύ καλό στο υψηλό επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι αν δεν θέλετε να το παίξετε μόνο του για να πάτε στο πρώτο να σκοράρει εκεί που έχει πιο καλή απόδοση, μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο μπεντμπιλτεράκι και να φτιάξετε μαζί με το Lewandowski κάτι ενδιαφέρον. Ωραία. Μπεντμπιλτεράκι, σου έχω εγώ, αλλά μέσω σκηνοθέτη. Και πάμε να γυμνάσουμε τους καρπούς πάλι, καρπούς, γιατί μπασκετάκι. EuroLeague επιστρέφει μετά από διακοπή της προηγούμενης εβδομάδας λόγω των κυπέλων και εμείς εστιάζουμε στην αναμέτρηση της Maccabi Tel Aviv με την Bayern
σήμερα στις 9 το πρώτο τζάμπολ. Πάμε λοιπόν με τη νίκη των Ισραηλινών, με χάντικα πλην 8,5, δηλαδή να κερδίσουν με 9 τουλάχιστον πόντους οι γηπεδούχοι και να μπουν τουλάχιστον 158 πόντι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το line δηλαδή, το line είναι 157,5 στο παιχνίδι της Μακάμπη με την Μπάγερ Μονάχου. Πρώτα σκηνοθέτη, επαναλαμβάνω. Θέλω να πιστεύω. Ολοκλήρωσε γιατί πήγα να σε διακόψω. Δεν με διακόψω ποτέ. Πες. Θέλω να πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός που είναι ο τρόπος και ο λόγος με τον οποίο έχετε πολύ καλό τηλεοπτικό αποτέλεσμα σε όλες τις εκπομπές μας, είτε στην υβριδική είτε στην τηλεόραση του ΟΠΕΝ, ο Δημήτρης Δανίκας, δεν δέχεται παρεμβάσεις. Γιατί έχω μια υποψία ότι η πρότασή του συζητήθηκε πολύ. Κάτι καθόλου. Έμαθα. Τίποτα. Μόνος του αποφάσισε, βλέποντας την εικόνα της πρώτης αναμέτρησης που τη βλέπουμε και στην κάρτα μας. 98-89 το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο στη Γερμανία. Είδε το πρώτο παιχνίδι και λέει κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα. Δεν το βλέπει κλειστό. Η Μακάμπι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική εντός έδρας. Έχει 9 νίκες σε 11 μάτς για την EuroLeague. Απ' την άλλη, η Bayern δεν είναι τόσο καλή εκτός έδρας στη φετινή EuroLeague. Νομίζω ότι είναι φαβορή η Μακάμπι. Βλέπω κι εγώ ανοιχτό παιχνίδι και συμφωνώ με τον Δημήτρη. Η Μακάμπι για κάποιον ο οποίος δεν ασχολείται πισταμένα με τη EuroLeague ή με τον μπάσκετ ή δεν έχει τις γνώσεις ας πούμε τόσο πολύ του συγκεκριμένου αθλήματος, είναι άλλη ομάδα εντός και εκτός έδρας. Σωστό. Φαντάζομαι, ερμηνεύοντας λίγο τη σκέψη του Δημήτρη, ότι ένας από τους λόγους που πηγαίνει σε αυτή την επιλογή είναι και αυτός. Γιατί παίζει μπροστά στο κοινό της και θα έχει τη δυνατότητα να πάρει την νίκη και συνδυαστικά με τα υπόλοιπα να φτιάξει Άλεξ μια απόδοση η οποία πηγαίνει πού? 3.50. 3,5 δηλαδή το ακουμπά. Είναι κορυφαίος. Το συγκεκριμένο bet builder. Σκηνοθέτης δεν δίνει ποτέ ψηλολόγια. Σκηνοθέτης των επιτυχιών, κορυφαίος όλων. 3-3 και πάνω, πάντα εκεί γύρω κινείται. Γιατί δεν τα κάνει για μας, για σας το κάνει έτσι. Απόδοση η οποία είναι τόσο ψηλά και τόσο καλή, έστω και για bet builder που έχεις πάρει ένα παιχνίδι, έχεις συνδυάσει και την έχεις βελτιώσει, που οριακά κυμαίνεται σε επίπεδα βόμβα στα θεμέλια, έτσι. Να είμαστε fair, να είμαστε δίκαιοι, να τα λέμε. Και μακάρι να περάσει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε και μια πολύ καλή απόδοση και σε αυτήν την εκπομπή μαζί με τα υπόλοιπα σημεία που έχουμε ξεχωρίσει από το ποδόσφαιρο. Ωραία. Πριν θυμηθούμε τι συζητήσαμε σήμερα, να σου πω επίσης ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στην Ισπανία. Δύσκολο παιχνίδι και για τον Ολυμπιακό. Ίδια ώρα το τζάμπολ σε 9.30 διαφορετική ημέρα. Και πάμε να θυμηθούμε. Ολυμπιακός με την Βαλένθια σε 9.30 βράδυ Παρασκευή. Όχι σήμερα. Εξτραδάκι μπορώ, κύριε, μπορώ εξτραδάκι. Για δώσε. Διπλό. Ωραία. Διπλό. Και σας αβεζέκο στα ποντάκια. Θα σχολιόμουν και με ένα bet builder το οποίο θα είχε μέσα διάφορα πράγματα. Πάντα με την επικράτηση του Ολυμπιακού. Και θα πείραζα λίγο και το line στο handicap που υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Για να μπορώ να το πάω εκεί που τέλος πάντων πιστεύω εγώ ότι θα κρυθεί η αναμέτρηση, θα περάσει η δική μου η πρόταση και κάπως έτσι θα πάρω και μια βελτιωμένη απόδοση. Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πάμε να θυμηθούμε τι συζήτησαμε στην σημερινή εκπομπή. Τις προτάσεις λοιπόν των Bet Builders. Η πρώτη αφορά την αναμέτρηση της Μονακό με την Bayer Leverkusen στις 8 παρατέταρτο η σέντρα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σήμερα βραδάκι Πέμπτης. Το να μπουν τουλάχιστον 3 γκολ μας αποζημιώνει με την απόδοση του 1,75 με 1,80. Είναι το πρώτο σημείο που επιλέγουν οι Bet Builders. Πάμε στη ματσάρα που θα δούμε εγώ και ο Αλέξανδρος μαζί σήμερα για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι. Δεν έχουμε αποφασίσει το που για να σας το πούμε. Manchester United Barcelona στο θέατρο των Ονείρων. Over 2,5 δική μας πρόταση. Εξαιρετική απόδοση περίπου στο 1,80 κάτι, 1,90 παρά. Είναι πολύ, πολύ καλή απόδοση νομίζω. Ωραία. Και κλείνουμε τις σημερινές επιλογές με την αναμέτρηση της Maccabi Tel Aviv με την Bayern Μονάχου για την EuroLeague 25η αγωνιστική. Επικράτηση των γηπεδούχων με handicap 8,5 πόντων, δηλαδή 9 και πάνω πρέπει να κερδίσει η Maccabi Tel Aviv. Και over 157,5, δηλαδή 158 πόντι να μπουν τουλάχιστον συγκεκριμένη αναμέτρηση. Βλέπει ο σκηνοθέτης των επιτυχιών Δημήτρης Δανίκας και σας το προτείνει σε απόδοση που αγγίζει το 3,50. Πολύ καλό δωράκι εν ώψη Σαββατοκύριακου, λέω εγώ. Υπάρχουν αυξομοιώσεις στα μπασκετικά. Εγώ επιμένω με τον Ολυμπιακό την αυριανή αναμέτρηση στην έδρα της Βαλένθια στις 9.30. Το διπλό περίπου στο 1,55 καθαρό διπλό, για ευκολάκι, αν σας κάνει λίγο, το αφήνετε και πάτε σε bet builder πρόταση. Το line είναι στο 4,5 και το 4,5 μου κάνει. Θα μπορούσα να πάρω και λίγο λιγότερο. 1,90 η απόδοση το συνδυάζεται με κάτι άλλο. Ωραία. Και έχετε φτιάξει και ένα bet builder και από εκεί. Το κρατάω, το έγραψα γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά σε περιμένω να έρθεις γιατί δεν γίνεται άλλο. Φτάνει. Ναι, παράγεινε. Φτάνει. Παράγεινε.
φτάνει. Έρχεται και Σαββατοκύριακο Open Sport, το Tat Football. Χαμός, ο χαμός, άντε επέστρεψε να τελειώνουμε. Δεν ξεχνάτε, πατάτε πράσινο κουμπί σε τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και μπαίνετε απευθείας στην ενότητα των Bet Builders by Stoiximan και βλέπετε και το τελευταίο επεισόδιο και διαλέγετε όποιο από τα υπόλοιπα θέλετε να ξαναδείτε για να γελάσετε, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ναι. Ωραία. Και είπαμε, πράσινο κουμπί, YouTube προφανώς, ο επίσημος λογαριασμός του καναλιού στο YouTube, η επίσημη ιστοσελίδα του καναλιού στο διαδίκτυο και φυσικά η εφαρμογή του καναλιού, θα την κατεβάσετε, Open TV. Σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο επεισόδιο για να είστε ενημερωμένοι, να μην χάνετε κανένα επεισόδιο των Bet Builders και φυσικά όλα τα δεδομένα της υβριδικής τηλεόρασης του Open θα τα βρείτε εκεί μέσα στην εφαρμογή. Και να είστε συντονισμένοι γιατί έρχεται και φρέσκο επεισόδιο και αύριο Παρασκευή. Βεβαίως. Και προφανώς θα έχει εκπομπή και μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα παιχνίδια και έχουμε πολύ καλές ξεχωριστές επιλογές. Φιλιά από τη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε. Γεια χαρά, καλή επιστροφή.